Οι επιστήμονες τις τελευταίες δεκαετίες εξετάζουν και μελετούν το φαινόμενο της μακροζωίας, δηλαδή ποια είναι τα αίτια της πρόορης γύρανσης και γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε αιώνια. Σε γενικές γραμμές, πολλοί ειδικοί υγείας θεωρούν ότι το DNA συμβάλλει σε μεγάλο μέρος στη μακροζωία. Ωστόσο, οι τελευταίες έρευνες μας δείχνουν ότι μπορεί το DNA να παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά όχι το μεγαλύτερο, περίπου το 20%. Το υπόλοιπο 80% εξαρτάται από το γενικό τρόπο ζωής και φυσικά από τη διατροφή. Όπως λέει και το σοφό ρητό, είμαστε ό,τι τρώμε. Που σημαίνει, αν στην καθημερινή μας διατροφή κυριαρχούν σωστές τροφές, τότε επόμενο είναι να ζήσουμε καλά και ποιοτικά χρόνια. Συμφωνείτε? Σε αυτό το βίντεο έχω συλλέξει τις κυριότερες τροφές, οι οποίες θα σας εξασφαλίσουν ένα υγιές σώμα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αν θέλετε να ζήσετε πολλά και ποιοτικά χρόνια, θα πρέπει οπωσδήποτε να τις προσθέσετε στη διατροφή σας. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Το βίντεο θα είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Η πρώτη τροφή της λίστας μας είναι το μπρόκολο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το μπρόκολο φημίζεται για τα πολλαπλά ωφέλη που προσφέρει στον οργανισμό. Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε βιταμίνη K, περιέχει βιταμίνη α, λουτεΐνη, ζεαξανθίνη και φυτικές ίνες. Γενικά οι έρευνες μας δείχνουν ότι αν καταναλώνουμε συστηματικά σκούρα πράσινα λαχανικά, αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της νεότητας του οργανισμού. Επίσης το μπρόκολο φημίζεται για τις αντικαρκυνικές του ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε ένα συστατικό που περιέχει, το οποίο ονομάζεται σουλφοραφάνη. Αυτό το μυστικό συστατικό μπορεί να ενεργοποιήσει πολύτιμα ένζημα που προστατεύουν τον εγκέφαλο από το γύρας. Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι η δράση της σουλφοραφάνης αυξάνεται σε συνδυασμό με τη μυροσινάση. Η μυροσινάση είναι ένα ένζημο που βοηθάει τον οργανισμό να απορροφήσει την σουλφοραφάνη. Αν θέλετε να αυξήσετε τη δράση της σουλφοραφάνης, προσθέστε πλούσια πηγή μυροσινάσης. Εξαιρετική πηγή μυροσινάσης είναι η μουστάρδα. Οπότε, αν προσθέσετε μουστάρδα στο μαγειρεμένο μπρόκολο, η βιοδιαθεσιμότητα της μυροσινάσης θα αυξηθεί κατά 4 φορές. Φυσικά, σας προτείνω να επιλέξετε φυσική μουστάρδα, χωρίς επιπλέον συντηρητικά, την οποία μπορείτε να τη φτιάξετε πολύ εύκολα μόνοι σας. Σε ένα από τα βίντεο είχα αναφέρει πώς να φτιάξετε σπιτική μουστάρδα. Επειδή μπορεί να μην είδατε το συγκεκριμένο βίντεο, κάτω στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο θα σας αφήσω τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο. Ο σολομός είναι ένα δημοφιλές λιπαρό ψάρι και είναι πολύ ωφέλιμος για την καλή λειτουργία όλου του οργανισμού. Θέλετε να μάθετε γιατί γενικά τα λιπαρά ψάρια είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό μας? Ο εγκέφαλός μας το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από λιπαρά οξέα, εκ των οποίων το 33% είναι ωμέγα 3. Δηλαδή είναι η βάση δομικών υλικών για τον εγκέφαλο. Τα ωμέγα 3 παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μνήμης και της καλής διάθεσης. Επιπλέον προστατεύουν τον εγκέφαλο από τις φλεγμονές. Όσο περισσότερα ωμέγα 3 λιπαρά έχουμε στη διατροφή μας, τόσο λιγότερη περιεκτικότητα β' αμυλοειδής πρωτεΐνη θα έχουμε στο αίμα μας. Η β' αμυλοειδής πρωτεΐνη δημιουργεί πλάκες οι οποίες συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και προκαλούν την άνοια και το αλσχάιμερ. Επίσης, τα ωμέγα 3 λιπαρά καταπολεμούν τις φλεγμονές και το οξυδωτικό στρες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για παθήσεις του εγκεφάλου. Γι' αυτό καλό είναι να φροντίζετε να καταναλώνετε επαρκή ποσότητα ωμέγα 3 λιπαρών. Οι τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση βελτιώνουν την πέψη. Η σωστή πέψη των τροφών είναι ένας παράγοντας μακροζωίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζύμωση αποτελεί κάτι σαν πρώτο στάδιο της πέψης. Υπάρχουν για παράδειγμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσανεξία στο γάλα, αλλά μπορούν να χωνέψουν πολύ εύκολα το γιαούρτι. Αυτό συμβαίνει επειδή η λακτόζη του γάλακτος υπόκειται σε ζύμωση όταν αυτό μετατρέπεται σε γιαούρτι. Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι τα βακτήρια από τις ζυμωμένες τροφές παράγουν πολλές βιταμίνες. Παράδειγμα είναι το λάχανο τουρσί, το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Καθώς περιέχει και βιταμίνη K2, η οποία βοηθάει το ασβέστιο να πάει ακριβώς εκεί που υπάρχει ανάγκη. Είναι γνωστό ότι το έντερο είναι ο βασιλιάς όλων των οργάνων. Εξάλλου, είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι ένα μεγάλο μέρος των παθήσεων οφείλεται στη διαταραγμένη λειτουργία του. Οι τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση αποκαθιστούν τη σωστή ισορροπία των βακτηρίων μέσα στο έντερο, δηλαδή το μικροβίωμα. Τι είναι το μικροβίωμα? Είναι το πλήθος των βακτηρίων που κατοικεί στο έντερο. Πολλές διαταραχές όπως δυσανεξία στη λακτόζη και τη γλουτένη, το άσθμα και οι αλλεργίες,
έχουν συνδεθεί με την έλλειψη φιλικών βακτηρίων στο έντερο. Τα καλά νέα είναι ότι αν καταναλώνουμε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση, μπορούμε πολύ εύκολα να εγκαταστήσουμε τα φιλικά βακτήρια στο έντερο. Το μικροβίωμα του εντέρου αποτελεί το κλειδί της καλής υγείας. Να θυμάστε ότι η εντερική μικροχλωρίδα είναι πάρα πολύ σημαντική για την καλή λειτουργία του πεπτικού, του μεταβολισμού και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Επίσης, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το μικροβίωμα του εντέρου αποτελείται από τη φιλική και την παθογόνα χλωρίδα. Από το ποσοστό ανάπτυξη της κάθε μίας εξαρτάται η κατάσταση της υγείας μας και κατά πόσο ισχυρό θα είναι το προστατευτικό τείχος κατά των ιών και μικροβίων. Αυτό που μπορείτε να κάνετε για να ενισχύσετε την υγεία του εντέρου είναι να προσθέσετε στη διατροφή σας φυσικά προβιωτικά, όπως κεφίρ και το σπιτικό γιαούρτι. Τα ωφέλη που έχει το σπιτικό γιαούρτι και το γιαούρτι που υπάρχει στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό. Σε πολλά γιαούρτια προσθέτουν γεύσεις φρούτων και ζάχαρη, ενώ στο τουρσί πολλά συντηρητικά και υπερβολικό αλάτι. Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να ασχοληθείτε και να τα φτιάξετε μόνοι σας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και αξίζει τον κόπο με το παραπάνω. Επίσης, είναι κάτι πολύ πιο οικονομικό και το όφελος πολύ μεγαλύτερο. Συνταγή για να φτιάξετε σπιτικό γιαούρτι και λάχανο τουρσί θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Τα φλαβονοειδή είναι ένας τύπος ενώσεων, τα οποία βρίσκονται σε πολλά τρόφιμα και έχουν συσχετιστεί με πολλαπλά ωφέλη για την υγεία του εγκεφάλου και της μνήμης. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες είναι σε θέση να αλλάξουν, ακόμα και να εξουδετερώσουν, τις συνέπειες των δραστικών ουσιών που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τα εγκεφαλικά κύτταρα οδηγώντας σε πολλές διαταραχές. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι τα φλαβονοειδή μπορούν να μειώσουν τις καρδιογειακές παθήσεις, τις εκφυλιστικές ασθένειες, ακόμα και τον καρκίνο. Επίσης, βοηθούν στην πρόληψη της θεριδόνας και μειώνουν την εμφάνιση κοινών ασθενειών όπως η γρίπη. Τα φλαβονοειδή έχουν άμεση σχέση με τη βιταμίνη C, καθώς μειώνουν και προλαμβάνουν τη φλεγμονή στον οργανισμό. Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως τα φλαβονοειδή μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ορισμένων ιών, βακτηρίων και ορισμένων τύπου έρπιτα. Έχουν δείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα στη βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με ψυχολογικές διαταραχές της αλλαγής της διάθεσης, των προβλημάτων μνήμης και της κατάθλιψης. Τα μύρτιλα είναι η τροφή που περιέχει πολλά φλαβονοειδή, τα οποία έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση που προστατεύουν τον εγκέφαλο από το οξειδωτικό στρες. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν τα μύρτιλα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων. Επιπλέον έχουν την ικανότητα να καθυστερήσουν την πρόωρη γύρανση του εγκεφάλου και να βελτιώσουν τη μνήμη. Τα αυγά συμβάλλουν στην καλή λειτουργία όλου του οργανισμού. Τα αυγά χωρίζονται στο ασπράδι και τον κρόκο. Το ασπράδι είναι πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, η οποία αποτελεί το κύριο δομικό υλικό του οργανισμού μας. Ο κρόκος από την άλλη περιέχει ωφέλιμα λίπη, μία σειρά από βιταμίνες και χολίνη. Η χολίνη είναι η βιταμίνη του συμπλέγματος Β, η οποία μετατρέπεται στον οργανισμό σε ακετελοχολίνη. Έχει διαπιστωθεί από πολλές έρευνες ότι η ακετελοχολίνη είναι ένας πολύτιμος νευροδιαβαστής, ο οποίος συμβάλλει στην καλή μνήμη και στην καλή υγεία των εγκεφαλικών κυττάρων. Επίσης, η χολίνη συμβάλλει στην καλή διάθεση και αυτός είναι ένας λόγος για να έχετε τα αυγά στην καθημερινή σας διατροφή. Για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσαν τα αυγά ως αιτία της υψηλής χοληστερίνης. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Μπορείτε χωρίς κανένα φόβο να καταναλώνετε τα αυγά. Είναι διαπιστωμένο ότι τα συστατικά που περιέχει η σοκολάτα μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο και να στηρίξει τη λειτουργία του. Οι έρευνες έδειξαν ότι η κατανάλωση σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο τη διάθεση, αλλά και τη μνήμη. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η σοκολάτα πρέπει να είναι μαύρη, δηλαδή το ποσοστό του κακάου να είναι 85% και πάνω. Αυτό το λέω επειδή αν προσέξετε τα συστατικά που περιέχουν οι περισσότερες σοκολάτες, θα διαπιστώσετε ότι η ποσότητα του κακάο είναι ελάχιστη. Το ποιοτικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι από τα λίγα έλαια που πραγματικά αξίζει να έχετε στη διατροφή σας. Τα συστατικά που περιέχει το γνήσιο ελαιόλαδο προστατεύει τον εγκέφαλο από τον σχηματισμό των πλακών β' αμυλοειδούς και πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων που προκαλούν το Αλσχάιμερ. Αυτή η θετική επίδραση του ελαιόλαδου αποδίδεται σε ένα από τα συστατικά που περιέχει, την ελαιοκανθάλη. Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η δραστηριότητα των νευρώνων στον εγκέφαλό μας δεν καταστέλλεται με τα χρόνια. Αλλά αντιθέτως, ο εγκέφαλός μας είναι ικανός να δημιουργεί συνεχώς νέα νευρικά κύτταρα. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλει στη δημιουργία νέων νευρικών κυττάρων είναι ο νευροτροφικός παράγοντας του εγκεφάλου.
Μία από τις εξαιρετικές ιδιότητες που κατέχει ο κουρκουμάς είναι να αυξάνει τον νευροτροφικό παράγοντα του εγκεφάλου. Αυτό με τη σειρά του ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία και προστατεύει από την απώλεια μνήμης που συχνά εκδηλώνεται σε προχωρημένη ηλικία. Η κουρκουμίνη μπλοκάρει τη β' αμυλοειδή πρωτεΐνη, η οποία είναι γνωστό πως προωθεί την εκδήλωση του Αλσχάιμερ, όταν συσσωρευτεί σε μεγάλο ποσοστό στον εγκέφαλό μας. Θα ήθελα, φίλοι μου, να γράψετε στα σχόλια ποιες από τις παραπάνω τροφές έχετε στη διατροφή σας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας προτείνω να δείτε άλλο ένα ενδιαφέρον βίντεο, στο οποίο εξηγώ γιατί πέφτουν τα μαλλιά και ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες. Πραγματικά το βίντεο είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ χρήσιμο. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί «Μου άρεσε» και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.